Αυτό στην πάσα για τον Κάλβο, δεν ήταν σωστή, ήταν πίσω του. Κάνει λάθος όμως ο Άγγελης Χαραλάμπους. Κάλβο με προϋποθέσεις πέσιμο. Παίζεται λέει ο κύριος του Ζωστόμου, διαμαρτυρίες. Θα δούμε από εδώ καλύτερα για πιο σιγά. Δεν νομίζω, όχι. Κακή πάσα, λάθος από Ήλιτς και Σκοπελίτη, δεν συνεννοήθηκαν. Άλλες Κωνσταντίνου. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνου, δίνει στον Παπουλή, διαγώνια το σούτ, πρώτο στον αγώνα έξω. Κόζες, ο Χαγιόν εκτελεί, περνάει μπάλα πίσω, παρολίγο το αυτογκόλ από το Σουάνι, μαζεύει ο Βάλε. Εκτελεί τώρα ο Παπουλής στο κόρνερ για τον Απόλλωνα, η κεφαλιά από το Μερκή έγινε πάνω από την εστία του Μάστρου. Βγαίνει εδώ η ανόρθωση μπροστά με τον Ρέζεκ, μαζί του ο Λόπες, καλή κίνηση του Ρέζεκ, το πλασέ του διώχνει ο Βάλε. Απελευθερώθηκε ο Κάς, καλή πάσα στον Οχαγιόν με τη μία ο Μερκή, σώζει εκεί. Και σειρά του Απόλλωνα στην αντεπίθεση, αν πάρει θέση ο Σουάνης θα γίνει πολύ επικίνδυνος, γίνεται φάουλ. Πάνω το σημειάκι και εδώ βλέπετε τον Σουάνη παίρνει καλύτερη θέση με το σώμα, το χρώμα περιμένουμε να δούμε, κόκκινη. Ο Θεοδωρίδης πήρε φόρα. Εκτελεί, περνάει την μπάλα, διώχνει ο Μάστρου, νομίζω βρήκε μπάλα. Πολύ καλή μπαλιά για τον Παπουλή, πάει κοντά του ο Άντιτς, του δίνει στήριγμα ο Κωνσταντίνου. Παίρνει μπάλα ο Άλεξ Κωνσταντίνου, κάνει και το δυνατό σουτ, διώχνει ο Μάστρου. Παπουλής, εξαιρετική κίνηση, Άντιτς φάουλ. Φάουλ ήταν εδώ, τώρα κατά πόσο θα έπρεπε να κυτρινιστεί, ήταν στην κρίση του διαιτητή. Κάτω ο Κάλβο, Παπουλής, Σουάνης, από μακριά θα επιχειρήσει ένα σούτ, έντοξε ο Μάστρου. Ναι, συγκλίνει ο Κάς, απέφυγε τον Χάμπο, πάντα ο Κάς εξαιρετική κίνηση, βλέπει τον Κάλβο, ευκαιρία για την ανόρθωση, Κάλβο. Πλάγια έξω από τη μεγάλη περιοχή, Ρέζεκ εκτελεί απευθείας, πέρασε η μπάλα, κόρνερ. Σπαντάτσιο και πάλι Κάλβο. Έτοιμος για σέντρα, φαίνεται καλή η κεφαλιά του Ήλιτς, Βάλε μαζεύει. Θεοδωρίδης εκτέλεσε το φάουλ, σκάει πίσω η μπάλα, ευκαιρία ο Σταύρου, βρίσκει τρόπο, κάνει το σούτ έξω, κόρνερ είναι. Κόλιν, βλέπει τον Κάλβο, δοκιμάζει σούτ αυτός πάνω στον Βάλε. Καθυστερεί ο Σπαντάτσιο, τώρα κάνει την σέντρα για τον Κάλβο, η κεφαλιά έξω. Παίρνει φορά ο Ρέζεκ. Ευτελεί, μέσα πάει μπάλα, όχι πάνω, μόλις από την εστία του Βάλε. Σπαντάτσιο, έτοιμος για το σούτ, το κάνει έξω. Γέμισμα του Κόλιν σε ένα χώρο που ο Ιντζάκη θα πιάσει την κεφαλιά και ο Λαβόρντ έχει τεράστια ευκαιρία, έξω. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Ρικάρτο Λαβόρντ στο 87ο λεπτό. Δεξιά στο Λαβόρντ. Πέσιμο του Λαβόρντε στην περιοχή, διαμαρτύρονται έξαλλα της ανόρθωσης. Θα δούμε εδώ, καθόλου δεν το βρίσκει. Δίνει στον Άντιτ και πάλι. Πιέζει η ανόρθωση, Σπαντάτσιο το σούτ έξω. Το 90. Θα δούμε εδώ τον Ιντζάκη για τον Λαβόρντε και πάλι ο Ιντζάκη δίνει μπροστά στον Λαβόρντε. Πρώτος στην μπάλα ο Λαβόρντε, εδώ υπάρχει φάουλ, είναι η δεύτερη κίτρινη στο Μερκή και αποβάλλεται και αυτός στις καθυστερήσεις φυσικά. Πάλι στο Λαβόρντε, στην άλλη πλευρά της περιοχής, τώρα το κάνει εδώ στις καθυστερήσεις και φεύγει και αυτός από τον αγώνα. Να ακούσουμε δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων, του Ρόνι Λέβη της Ανόρθωσης, του Νίκη Παπαβασιλείου του Απόλλωνα, καθώς και παραγόντων, αλλά και ποδοσφαιριστών. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στην τακτική και περιορίσαμε τον αντίπαλο πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ειδικά κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δημιουργήσαμε αρκετές καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. We didn't make it. Πράγμα που δεν κάναμε. But I'm very proud with our player, with our team. Είμαι πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου και για την ομάδα μου. They showed that we can trust them and they are real players. Έδειξαν ότι μπορούμε να τους εμπιστευτούμε και ότι είναι πραγματικοί παίχτες. Δυστυχώς φαίνεται ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα επιβαλλόταν να μην κερδίσει η ομάδα μας. Ήρθαμε εδώ με όλες μας τις δυνάμεις, με τον κόσμο που μας ακολούθησε. Παίξαμε όπως ήθελε και ο προπονητής μας. Κατά διαστήματα παίξαμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Βρήκαμε και τις ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε.
περπατάμε τα θετικά αυτού του αγώνα. Είμαι πικραμένος γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι με έναν παίχτη παραπάνω πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Είμαστε κι εμείς μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, δυσκολία δρά εδώ εννοείται. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ωστόσο, όταν φεύγεις από την Ανόρθωση, ειδικά και τη φετινή που είναι και πολύ καλή ομάδα, είναι σίγουρα σημαντικό.